περισσότερα από 150 αμερικανικά ελικόπτερα πρόκειται να έρθουν στην Αλεξανδρούπολη το προσεχές διάστημα. Τα ελικόπτερα έρχονται προκειμένου να λάβουν μέρος στην άσκηση Defender Europe 2021, που θα επικεντρωθεί φέτος στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανίων, καθώς και στην άσκηση Poseidon Trident 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros News, από τις 24 Φεβρουαρίου έως τον Μάιο, θα καταφθάσουν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ώστε να προωθηθούν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, 110 ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού τύπου Black Hawk, 25 επιθετικά ελικόπτερα τύπου Apache, 10 Chinook, άρματα μάχης και συνολικά πάνω από 1.800 οχήματα. Η πρώτη παρτίδα ελικοπτέρων και οχημάτων θα φτάσει στην Αλεξανδρούπολη το πρωί της 4ης 24 Φεβρουαρίου με το αμερικανικό πλοίο Endurance που πέρασε τις προηγούμενες μέρες στα στενά του Γιβραλτάρ και αυτή τη στιγμή πλέει νότια της Σικελίας με προορισμό το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ένας αριθμός από τα ελικόπτερα και τα οχήματα που θα μεταφερθούν θα πάρουν μέρος σε ελληνοαμερικανική άσκηση στην περιοχή της Ξάνθης. Διαβάστε ολοκλήρη την είδηση στο mshd.gr, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.